Η διατροφή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, στην υγεία και στη σχολική επίδοση των μαθητών όλων των ηλικιών. Η σημαντικότητα της διατροφής όσον αφορά τη σχολική επίδοση ξεκινάει από την εμβρυϊκή κιόλας ηλικία. Καθώς επηρεάζεται η γνωστική ανάπτυξη, η εγκεφαλική ανάπτυξη των παιδιών και αυτό φαίνεται πια στο σχολείο. Οι μελέτες που έχουν γίνει και έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες δείχνουν ότι μια καλή, μια υγιεινή διατροφή στα πλαίσια της μεσογειακής διατροφής σχετίζεται με καλύτερη σχολική απόδοση. Και μάλιστα αυτό φαίνεται να είναι και γενικά για όλα τα μαθήματα, αλλά και ειδικά στη γλώσσα, στα μαθηματικά, στη φυσική, ενώ φαίνεται ότι παίζει ρόλο και στην συμπεριφορά των παιδιών όσον αφορά τη μελέτη τους, δηλαδή την αυτορύθμιση, τη ρύθμιση του χρόνου μελέτης. Και επομένως βλέπουμε ότι κάτι τόσο απλό καθημερινό που κάνουμε όλοι μας, που είναι να τρεφόμαστε διατροφή, μπορεί να έχει τόσο μεγάλη επιρροή στο πόσο καλά τα πάμε στο σχολείο και στο πόσο καλά θα τα πάμε μετά και στο πανεπιστήμιο και στην ψυχική υγεία. Κομμάτι της οποίας είναι και η γνωστική ανάπτυξη και λειτουργία. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι η ποιότητα διατροφής παιδιών και εφήβων έχει μειωθεί. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια, απομακρυνόμαστε από την υγιεινή διατροφή και τη μεσογειακή διατροφή και αυτό έχει επίπτωση και στην κατάσταση υγείας των μαθητών, το οποίο με τη σειρά του επιδρά στην σχολική και ακαδημαϊκή πρόοδο. Οι γονείς είναι εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για τη διατροφή των παιδιών. Δηλαδή, ο γονέας είναι αυτός που θα προετοιμάσει ένα σνακ για το σχολείο στο παιδί, είναι εκείνος που θα δώσει και θα μαγειρέψει τα γεύματα. Επομένως, είναι πάρα πολύ βασικό ο γονέας να είναι ενημερωμένος σχετικά με το πόσο σημαντική είναι η διατροφή, αλλά και το τι επιλογές έχει. Όπως είπα και πριν, η μεσογειακή διατροφή αποτελεί ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο, πρότυπο διατροφής να ακολουθεί ένα παιδί και ένας ενήλικας. Οπότε όλη η οικογένεια θα πρέπει να, καλό θα ήταν να συντίθεται σε αυτά τα πλαίσια. Δηλαδή να έχουμε μια διατροφή η οποία να είναι πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψάρι, να έχουμε λιγότερο κόκκινο κρέας, όπως το μοσχάρι, το χοιρινό, το αρνί και το κατσίκι. Τώρα όσον αφορά τα σνακ στο σχολείο, θεωρώ ότι, σύμφωνα και με τις συστάσεις κιόλας, είναι πάρα πολύ σημαντικό κάθε παιδί να πάει στο σχολείο με ένα φρούτο και ένα θρεπτικό και χορταστικό σνακ. Αυτό θα μπορούσε να ήταν από σάντουιτς όπως τόστ ή σάντουιτς με ψωμί ή τορτίγια ή αραβική πίτα που να έχει μέσα τυρί, που θα μπορούσε να είχε τόνο. Καλό είναι να υπάρχει μια προσοχή στην ποσότητα και συχνότητα κατανάλωσης των ελαττικών. Μέσα στα σάντουιτς να υπάρχουν λαχανικά. Αλλιώς θα μπορούσε να ήταν ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης μέσα στο οποίο μπορούμε να βάλουμε τυρί, λαχανικά, γαλοπούλα, καπνιστό σολομό, τόνο πάλι, διαφορετικά τυριά. Και καλό είναι να αποφεύγονται τα πιο έτοιμα σνακ τύπου κρουασάν ή έτοιμα ήδη αρτοζαχαροπλαστικής. Αν θέλει το παιδί να φάει κάτι σε κέικ, καλό είναι να είναι κάτι σπιτικό και φτιαγμένο με ελαιόλαδο, μπορεί να έχει μέσα φρούτα όπως μπανάνα, να έχει λιγότερη ζάχαρη. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και πάρα πολλές ιδέες πλέον για πιο θρεπτικά σνακ για τα παιδιά. Δηλαδή δεν χρειάζεται το σνακ του παιδιού να είναι το έτοιμο μπισκότο. Δεν χρειάζεται να είναι το έτοιμο κρουασάν ή τα έτοιμα σφαλιατοειδή.